Γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βίντεο όπως είδατε μία ακόμα επίσκεψη στην εκκλησία στη Λευκάδα με τα ζώα. Το τρίτο τέτοιο βίντεο που κάνω λοιπόν. Μετά από 3,5 μήνες από το τελευταίο κάνω το σημερινό. Κλασικά επειδή όπω έχω πει δεν μου βγαίνει καλό να μιλάω μπροστά σε πολύ κόσμο ηχογραφώ τον ήχο του βίντεο στο σπίτι. Γι' αυτόν δεν θα ακούσετε φυσικούς ήχους την ώρα που γυρνούσα το βίντεο. Επίσης αυτή τη φορά δεν θα δείτε στο βίντεο το μέρος που έχει κάτι ελάφια και ένα μέρος με κάτι κοκόρια. Γιατί ξέχασα να τα τραβήξω βίντεο. Δεν πειράζει, θα δείτε τα υπόλοιπα που υπάρχουν μέσα στο βίντεο. Και ξέχασα ακόμα ένα μέρος που έχει κάτι νεροχελώνες και ένα μέρος με κάτι μικρά πτηνά. Μια μεγάλη κλούβα με μικρά πτηνά. Τέλος πάντων δεν πειράζει, θα δείτε τα υπόλοιπα όπως είπα. Αυτό, απολαύστε το βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις σχήνες. Τις βλέπετε εδώ. Στο χώρο τους είναι 10 συγκεκριμένα, τις έχω μετρήσει. Είναι 5 γκρι, 3 άσπρο γκρι και 2 άσπρες. Μεγαλώσω μοιράτσα, όμορφες σχήνες. Να κάποιες από τις γκρι. Αυτό είναι ο αρσενικό γκρι. Και αυτό ο άσπρο είναι αρσενικό. Υπάρχει και ένα άσπρο που θα δούμε τώρα. Είναι τεράστιο αυτός που θα δούμε τώρα. Ο αγαπημένο μου. Λευκό χίνο. Νατο λοιπόν. Δείτε πόσο τεράστιο είναι. Δείτε αρχικά τα πόδια του. Πόσο χοντρά είναι. Μπορεί και να είναι κρεατοπαραγωγή, αλλά είναι ωραίο. Εδώ πέρα. Το κλουβί με τα παγόνια. Έχει θηλυκά. Αρσενικό δεν υπάρχει τώρα. Τώρα δεν φαίνονται και τόσο καλά εδώ μέσα. Είμαι και έξω από το κλουβί. Εκεί κάτι λευκά περιστέρια. Αλλά δεν φαίνεται καλά, ειδικά το δεύτερο. Τέλος πάντων έξω από το κλουβί δεν μπορώ να βγάλω καλό βίντεο. Και τώρα περνάμε σε ένα χώρο που βλέπετε για πρώτη φορά. Δεν έχω ξαναδείξει εδώ, πρώτη φορά κατέβηκα τόσο βαθιά. Εκεί έχει θηλυκές πάπιες μόσχας, ασπρόμαυρες. Αυτή είναι κάπως στρουμπουλή. Εκεί πάνω έχει ένα γκόκορα με μεγάλο σπιρούνι, φαίνεται πιστεύω. Κάθονται και κουρνιάζουν εκεί πάνω. Εκεί πέρα είναι ένας κόκορας μπράχμα λευκός πίσω από αυτό το μαύρο. Τώρα δεν φαίνεται καλά, είναι πίσω. Εδώ έχει δύο αρσενικά παπιά μόσχας. Ωραία και όμορφα. Τα έχει χωριστά, δεν ξέρω γιατί. Έχουν δέκα παπιές μόσχας, όπως έχω μετρήσει. Έξι αρσενικά, τέσσερα θηλυκά. Και να και μία φραγκόκοτα η μοναδική. Είναι στα χτιά το χρώμα της, ωραία. Την έχει μαζί με τα αρσενικά μόσχας. Εδώ είναι ακόμα δύο θηλυκές παπιές μόσχας πολύ όμορφες, εδώ τις βλέπετε από πιο καλό κοντινό πλάνο. Αυτή έχει λίγο στραβό από τα φτερά της. Τυχαίνει κάποιες φορές σε πάπιες να στραβώνουν τα φτερά, βλέπετε εδώ, φαίνεται λίγο άσχημο. Εκεί είναι ένας φίνικας κόκορας, με μεγάλο σπιρούνι επίσης. Όμορφο κοκόρι. Εδώ πρώτη φορά έρχομαι. Βασικά πρώτη φορά είναι στο βίντεο, αλλά εγώ έχω ξαναέρθει σε αυτό το μέρος. Και θα δούμε κι άλλο ένα που θα δείξω σε βίντεο πρώτη φορά μετά. Εδώ κάποια καλά πλάνα από τα παπιά μόσχας. Πίσω έξω από το κλουβί φαίνεται μια κότα. Η μοναδική. Και εκεί πίσω φαίνεται ένα μικρό κοκόρι. Εδώ αυτό τον κόκορα τον έχουν ξεχωριστά κλεισμένο μόνο του. Δεν ξέρω γιατί. Είναι γυμνολέμικο. Τώρα δεν φαίνεται. Ωραίο είναι. Εδώ είναι μια αγέλη κόκορων φίνικες. Αυτό εκεί πρέπει να είναι ο αρχηγός με το μεγάλο λυρί. Ωραία κοκόρια. Έχουν ωραία χρώματα. Διάφορα. Πάνω στα κλαδιά κουρνιάζουν και άλλα κοκόρια. Άλλης κατηγορίας ράτσας. Στο έδαφος είναι οι φίνικες. Φαίνονται από την ουρά τους και το σώμα τους. Εδώ ένα γκρι κοκόρι φαίνεται πιστεύω. Ωραίο χρωματάκι έχει. Μικρόσωμο. Είναι δίπλα στους φίνικες. Φίνικας είναι και αυτός, πάει να λαλήσει. Και ακόμα ένας εδώ, άσπρος, κατά κανόνα. Να λάλεξε και αυτός. Ωραίοι οι φίνικες, όμορφοι. Έχουν πολλούς, πέντε έξι θα είναι σίγουρα. Παραπάνω. Τους έχουν με άλλους κόκορες, άλλης ράτσας μαζί. Εδώ ξανά τα αρσενικά παπιά μόσχας και η φραγκόκοτα. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχα έρθει δεν την είχαν εδώ. Εδώ δύο μικρόσωμα κοκοράκια... Τρία βασικά, αλλά τα δύο κοιτάνε να παλέψουν. Είναι χωριστά όμω. Θα είχε ενδιαφέρον η μάχη αυτή. Πολύ μικρόσωμα αυτά. Σαν περιστέρια είναι το μέγεθό του. Θα ήθελα να έχω ένα τέτοιο. Αυτός είναι ο αγαπημένο μου κόκορας. Δεν ξέρω, αλλά βρίσκω κάτι ξεχωριστό πάνω του. Κάτι να νοηδήσει είναι κι αυτό. Να το εκεί πίσω από τι πάπιε Μόσχα και έλα ένα κόκορα με μεγάλο σκουφί και σπιρούνια. Εδώ είναι ένα Γάλλο, είναι ένα άλλο χώρο εδώ τύπου κοτέτσι, έχει πολλέ κότε και όχι κοκόρια όπω βλέπω, ενώ πιο παλιά έχει και κόκορα. Να οι κότε είναι μαζεμένε. Φαίνονται και δύο θηλυκέ γαλοπούλε που είναι μαδημένε, δεν ξέρω γιατί. Να μια γυμνόλυμη κότα, μπορεί να τη διακρίνετε. Έχει καμιά δεκαπενταριά κότε, ένα γάλο και δυο θηλυκέ. Και ο γάλος είναι κατράμι. Μοιάζει πολύ με το δικό μου, είναι ωραίο. Αλλά οι θηλυκέ είναι μαδιμένες άσχημε. Απλό μορφικό είναι. Και έχει κότε, χωρί κοκόρια. Πρώτη φορά το είδατε κι αυτό. Εδώ ξανά στο προηγούμενο κλουβί. Ένα μικρό σωμοκοκόρι. Ο γυμνολέμις κλειστό μόνος του. Πάπια μόσχας. Αυτή είναι πολύ στρουμπουλή φαίνεται. Εκεί πίσω είναι ο αγαπημένο μου κόκορα. Να τα μίνι κοκοράκια. Πολύ μικρόσωμα. Με μεγάλα σπυρούνια όμως. Όμορφα είναι. Ξανά εδώ οι φίνικες, Όλοι μαζεμένοι. Ανέβηκαν πάνω σε αυτό που τους έχουν για να κουρνιάζουν. Έχουν ωραίες ουρές μακριές Χαρακτηριστικό της ράτσας Εκεί είναι και τα άλλα κοκόρια Οι φινίκες κάθονται μαζί Τώρα θα δούμε το κλουβί από ψηλά Δείτε που κατέβηκα για να πάω να τα βγάλω βίντεο Πρώτη φορά σε βίντεο δείχνω αυτά τα κλουβιά Κατέβηκα αυτό το κρεμό Εδώ πέρα βλέπουμε γατάκια είναι 2 με 3. Τώρα είμαστε στην επιστροφή. Να και άλλο ένα γατάκι. Ξανά οι χήνες. να εγκρί προημία; Και εδώ βλέπουμε αρσενικά πάπια μόσχας, τη μούρη τους από κοντά, πολύ όμορφα. Έχει κι άλλα εδώ, άλλα τέσσερα. Και κλείνουμε το βίντεο με το θηλυκό παπαγάλο, ονόματι Μάιρα.